Σαν το σκυλάκι είχε μέσα στο σαλόνι της και ό,τι γουστάριζα το είχα τελικά. Ήμουν ο σκύλος της, ο άντρας της, τα γόρη της, μια και η γκόμενα διέθετε λεφτά. Αλλά εγώ ο Καραγκιόζης ο ξυπόλυτος, μόλις μου κούναγαν σκυλίτσες στην ουρά. Την εκοπάναγα απ' το σπίτι επαόριστον και η κυρία με σφουγγάρισε μετά. Αυτά λοιπόν, αυτά λοιπόν, αυτά και έγινα ρεζίλι των σκυλιών. Αυτά λοιπόν, αυτά λοιπόν, και έχω γίνει το ρεζίλι των σκυλιών. Σαν το σκυλάκι τρέχω πίσω από τη φούστα της και με κλωτσάει και με βρίζει φοβερά, γιατί της γκόμενας αλλάξανε τα γούστα της και ψάχνει γάτους τώρα στην ψαραγορά. Θέλω στα αλήθεια να πεθάνω από τη θλίψη μου, να'ρθει κι ο Μπόγιας με την κλούβα να με βρει. Γιατί ο βλάκας δεν εστάθηκα στα ύψη μου και εφόσον ήμουνα σε όλα φαβορί. Αυτά λοιπόν, αυτά λοιπόν, αυτά και έγινα ρεζίλι των σκυλιών. Αυτά λοιπόν, αυτά λοιπόν, και έχω γίνει το ρεζίλι των σκυλιών. Τώρα πουλάω με ένα εξέδεσαι σκυλάδικο κι όλοι οι σκύλοι με λυπούνται και γι' αυτό μου εξηγούνται και κανένα κατοστάρικο, αφού της μοίρας μου έτσι ήτανε γραφτό. Έχω και γκόμενα μια άσχημη και φρόκαλο κι όλο τρομάζω όταν τη βλέπω το πρωί και αμολιέμαι για να βρω κανένα κόκαλο για να γλυκάνω τη σκυλίσια μου ζωή. Αυτά λοιπόν, αυτά λοιπόν, αυτά και έγινα ρεζίλι των σκυλιών. Αυτά λοιπόν, αυτά λοιπόν, και έχω γίνει το ρεζίλι των σκυλιών.